Αλέξανδρε, καλημέρα, αγόρι μου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε να δούμε, γιατί ο Βασάλος μπορεί να έφυγε από τον Δομήνικο με 120.000 ευρώ στην τσέπη του. Πάντως, αυτά που τον περιμένουν έξω είναι πολλά, όπως φαίνεται. Και δεν ρώτησε τυχαία το Βικάκι μας. Έχεις δεχτεί την πρόταση από τη Σκορτά για να ενταχθείς του χρόνου στην ομάδα της? Λοιπόν, ακριβώς, Ελένη, μπορεί να έφυγε από το Survivor, αλλά όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Βασάλος παραμένει στον Sky και πιθανότατα με διπλό ρόλο, όχι μόνο έναν. Σιγά σιγά λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Συμπληρώνεται το πάνελ, η ομάδα της Θέης Σκορδά για τη νέα σεζόν. Ποιοι θα είναι? Και τη νέα εκπομπή. Τα έχουμε πει από εδώ την περασμένη εβδομάδα. Όμως, το δει στο web. Το πρόσωπο που φαίνεται να προστίθεται στην ομάδα αυτή είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με το κανάλι και από εκεί και πέρα από τη στιγμή... Λοιπόν, από τον Άγιο Δομήνικο. Άρα λοιπόν έκανε κάποιος την επικοινωνία με ραντεβού, κάποιον από την παραγωγή. Ραντεβού τηλεφωνικά. Με κάποιον από την παραγωγή. Παιδιά... Ναι, όχι, να το ξεκαθαρίσω. Με κάποιον από την παραγωγή του Survivor και μετέφεραν ουσιαστικά την πρόταση στον Κωνσταντίνο. Ακριβώς. Και εκείνος δεν ήταν αρνητικός. Αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Σίγουρα δεν ήταν αρνητικός, ακριβώς, Ελένη. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει στο τραπέζι και ένα δεύτερο project, το οποίο θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα ευδοκιμήσει, γιατί όπως έχουμε πει, ξεκινάει το I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, τη νέα σεζόν στον Sky. Και εκεί θα υπάρχουν δύο παρουσιαστές. Ο ένας είναι ο Γιώργος Γιαννός. Ίσως είναι ο συμπαρουσιαστής του ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Θα μοιράζουν στο Skype. Βέβαια, αυτό έχει μια μεγάλη δυσκολία, γιατί το να είσαι σε ένα κεντρικό ρόλο σε ένα τραπέζι και να λείψεις και δύο μήνες στον Άγιο Δομήνικο, λίγο δύσκολο. Θα είναι ένας μήνας, τέλη Αυγούστου. Καλά, και εσύ κεντρικό ρόλο σε τραπέζι είχες, αλλά πήγες στο Survivor πέρσι. Άλλο αυτό. Άλλο. Εγώ ρώτησα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος θα σχολιάζει και το I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, αφού γυρίσει ή αν δεν πάει. Καλά, στο αεροδρόμιο δεν πήγε κόσμος, ρε φίλε. Πώς γίνεται? Κόσμος να πάει να τον συγχαρεί, να τον βρει, να τον μιλήσει, ναι. Φωτογραφίες τέτοια. Βάλτε τη δική, βάλτε και τη δικό μας όταν γυρίσαμε. Βάλε τον Μπάρτσι, βάλε Ντάφι, βάλε λίγο και Τζέιμς. Βάλε την τριάδα λίγο. Άλλη κινητοποίηση είχε εκεί βέβαια. Βάλε λίγο τα αεροδρόμια, δούμε τι γίνεται. Άλλη εποχή. Ο Βασάλος δεν ήταν εκεί σε πάνελ. Περίμενε, ο Βασάλος δεν ήταν εκεί σε πάνελ. Πολλές φορές. Πολλές. Και μαζί έχουμε. Είχε γύρω στα 4-5%, 3. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Ποιος είναι με τα ποσοστά? Δεν σε παρακολουθώ. Για την εκπομπή λες? Για την εκπομπή λέει. Για εκπομπή, για εκπομπή. Καλά, και ο Survivor τώρα που πήγε. Κοίτα, αυτό το Survivor που πήγε ο Βασάλης ήταν ένα Survivor το έλεγε 9% με 12%. 9 με 12 εκεί πέρα είχε γίνει το θέμα. Ήταν από τα πιο αποτυχημένα Survivor όλων των εποχών. Καλά, δεν ευθύνεται ο Βασάλης αποκλειστικά γι' αυτό. Ούτε για την επιτυχία ενός προγράμματος. Ο Βασάλης έλεγε ότι ποιος παίχτης άρχισε τώρα αυτός με 60%. Οπότε αυτός πώς δεν το έκανε αυτό? Άρα, Βασάλο, γιατί? Έφυγε νωρίς, μάλλον, γι' αυτό. Καλημέρα, Βασάλο, καλό Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έφυγε από το νωρίς, μπορεί τα Survivor τα οποία συμμετείχε να μην ήταν τα πιο πετυχημένα στην ιστορία των Survivor. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι οι προτάσεις είναι πολλές και ο Κωνσταντίνος θα μας απασχολήσει τηλεοπτικά και για τα επόμενα. Ναι, είναι πολύ καλό στο πάνελ. Θυμάμαι, ήταν εξάλληλο που στο πάνελ. Ήταν. Πολύ καλό. Και στην... Πολύ καλό. Σε μία εκπομπή έχει υπάρξει. Όχι, παιδιά. Και σε μία εκπομπή. Όχι, και σε δύο, και στο Sky, στην Τωρέτα. Μαζί με τον Δημήτρη δεν είσαι. Μαζί δουλεύαμε, δεν παιδιά. Άλλο αυτό και αυτό. Τι? Όχι, εγώ είπα. Ήταν και σε εμάς. Στο μαζί είναι, θυμάμαι, ρε. Στο Sky. Πολύ καλό. Έτσι θα μας ξεχάσεις. Εγώ θα ξεχάσω, εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Τώρα δεν ξέχασες ότι πήγες στο Survivor πέρσι? Δεν το ξέχασα. Ξεχνάω ότι πήγα στο Survivor, δεν θυμάμαι όλη τη ζωή. Ξέχασα ότι δούλευε και αλλού. Και ο Λάμπρος ήταν και πολύ καλός.